Αγαπητέ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την θερμή υποδοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να επισκεφθώ τις εγκαταστάσεις της Pharmatel εδώ στην Αθλητική Ροδόπη. Να σας συγχαρώ τη διοίκηση, τους μετόχους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας για τις εξαιρετικές σας επιτυχίες και να σας πω πόσο σημαντικό είναι από πλευράς πολιτείας να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε έμπρακτα την επιχειρηματική αριστεία. Αυτό το οποίο έχει πετύχει η Pharmatel δεν ήταν καθόλου εύκολο ή αυτονόητο. Έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια καινοτόμο, εξωστρεφή, ανταγωνιστική επιχείρηση σε έναν εξαιρετικά δύσκολο και ανταγωνιστικό τομέα. Με πάρα πολλές εξαγωγές, με τεχνολογία εχνής, με επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Νομίζω ότι συμβολίζεται έμπρακτα την επιχειρηματική αριστεία, αλλά και τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων στην εταιρεία. Είστε μια εταιρεία που πληρώνεται καλούς μισθούς, είστε μια εταιρεία που δίνεται πολλές δουλειές, 400 δουλειές εδώ πέρα στην Αθλητική Ροδόπη. Φαντάζομαι ότι όταν ήρθατε και πήρατε την απόφαση να εγκατασταθείτε εδώ πέρα, πολλοί θα σας κοιτάζαν με παράξενο βλέμμα. Είναι δυνατόν εδώ στη Ροδόπη να εγκατασταθεί και να δημιουργεί μια καινοτομή, μια βιομηχανία, φάρμακο-βιομηχανία εχμής, και όμως τα καταφέρατε. Και αποδείξατε ότι μπορείτε να επενδύετε σε αυτόν τον τόπο και κυρίως να στηριχθείτε στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει η περιοχή σας. Και ακριβώς αυτές οι εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και μιας εταιρείας η οποία επενδύει στους ανθρώπους της, επενδύει στους εργαζόμενους της, είναι για μένα το σύμβολο, η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της Pharmatel σήμερα. Είναι μια εταιρεία η οποία πληρώνει πολύ καλούς μισθούς, πολύ πάνω από το μέσο όρο. Μια εταιρεία η οποία δίνει ευκαιρίες απασχόλησης και σε πάρα πολλές γυναίκες. Χαίρομαι που βλέπω πολλές ανάμεσά σας. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει πετύχει τη σύζευξη μεταξύ της δραστηριότητας η οποία γίνεται στον ακαδημαϊκό χώρο και της εφαρμοσμένης έρευνας την οποία κάνετε εδώ πέρα στην επιχείρησή σας. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν μετριώνται μόνο με τα αποτελέσματα των ισολογισμών τους, με τα κέρδη τους, με τα μερίδια, με τα μερίδια τους, με το όχος τους. Αποτυπώνονται κυρίως με την ικανοποίηση με την οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενες στις επιχειρήσεις στηρίζουν συνολικά την επιχειρηματική προσπάθεια. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, επιτυχημένη εταιρεία χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους οι οποίοι να αισθάνονται ότι συμμετέχουν με τη δικιά τους συνεισφορά στο ευρύτερο καλό της εταιρείας, αλλά και την δικιά τους προσωπική ατομική προκοπή. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε πει επανελειμμένως ότι θέλουμε να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Γιατί θεωρούμε ότι ακριβώς αυτή η υγιής επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη η οποία μπορεί να επαναφέρει την πατρίδα μας σε ρυθμούς διατηρήσιμης σταθερής ανάπτυξης. Είναι η υγιής επιχειρηματικότητα και τα ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία επενδύονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτά τα οποία τελικά δημιουργούν πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εσείς το κάνατε πράξη και εμείς τηρούμε από δικιά μας πλευράς αυτό το οποίο είχαμε δεσμευτεί απέναντι στην επιχειρηματική κοινότητα και στους εργαζόμενους. Μειώνουμε τον φόρο στις επιχειρήσεις, μειώνουμε τον φόρο στα μερίσματα, διευκολύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων μειώνοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ειδικά στην φαρμακοβιομηχανία, δίνουμε πρόσθετα κίνητρα, επιτρέποντας το συμψηφισμό του Clawback με παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στη χώρα μας την επόμενη τριετία. Και βέβαια περιμένουμε ακριβώς από τις επιχειρήσεις να κάνουν αυτό το οποίο κάνει η Pharmatel, να επενδύσουν πάνω απ' όλα στον τόπο. Και όταν λέμε να επενδύσουν στον τόπο, δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια, σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Πάνω απ' όλα επενδύουμε σε ανθρώπους, στην εκπαίδευσή τους, στη δυνατότητά τους να μπορούν να διακρίνονται μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να απασχολούνται σε αυτές. Θέλουμε λοιπόν μέσα από την δικιά μας παρουσία εδώ πέρα σήμερα, κύριε Βασίλη, να σας πούμε ένα μεγάλο μπράβο για αυτό το οποίο έχετε πετύχει. Να ευχηθούμε στην εταιρεία καλές επιτυχίες στην υλοποίηση του πολύ φιλόδοξου μελλοντικού επενδυτικού
του σχεδίου, το οποίο γνωρίζω ότι θα δημιουργήσει και πολλές πρόσθετες θέσεις απασχόλησης εδώ πέρα στην Ευρώπη, που τις έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Και να ξέρετε ότι η πολιτεία θα στέκεται πάντα δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα. Σε αυτήν στηριζόμαστε τελικά για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Και βέβαια, γνωρίζω πολύ καλά ότι όσο ικανοποιημένες πρέπει να είναι οι εταιρείες από τη μείωση της φορολογίας στα επιχειρηματικά κέρδη και στα μερίσματα, αλλά τόσο ικανοποιημένοι πρέπει να είναι και οι εργαζόμενοι. Η μείωση της φορολογίας δεν αφορά μόνο τις εταιρείες, αφορά και τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και αποτελεί δέσμευσή μας, δέσμευση της κυβέρνησής μας, ότι με το που θα δημιουργήσουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, κάτι το οποίο εκτιμώ ότι θα μπορεί να γίνει πολύ σύντομα, ότι θα μειώσουμε την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί μια πρόσθετη, εξαιρετικά επιβαρυντική φορολόγηση στα μεσαία και μεγάλα εισοδήματα της μισθωτής εργασίας, έτσι ώστε και οι ίδιοι εργαζόμενοι να μπορούν να δουν ένα συγκεκριμένο αυτό όφελος, πέρα από τις υπόλοιπες μειώσεις που έχουμε ήδη κάνει στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί τα ωφέλη από την ανάπτυξη την οποία δημιουργούμε πρέπει να μοιράζονται σε όλες και σε όλους και κυρίως να μοιράζονται όχι απλά σε όλους αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και εδώ πέρα φυσικά στη Ροδόπη, μια περιοχή τόσο μεγάλο και τόσο μεγάλη σημασία για τη χώρα μας και ένα τόπο τον οποίο και εγώ προσωπικά αγαπώ ιδιαίτερα. Κάθε επιτυχία λοιπόν στη Φαρμαθέν, στους εργαζόμενους της και εύχομαι την επόμενη φορά σε ακόμα μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, με ακόμα περισσότερους ικανοποιημένους εργαζόμενους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.